Ολοκληρώθηκαν οι έρευνε των Γερμανικών Αρχών για την ανέβρεση των σωρών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματο στη Βαβαρία. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, 81 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 18 φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επικρατεί αισιοδοξία ότι όλοι θα καταφέρουν να παραμείνουν στη ζωή. Τα αίτια τη τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση με τι ενδείξει να κατατείνουν στην πιθανότητα του ανθρωπίνου λάθου παρά το ότι οι δύο αμαξοστοιχίε είναι φοδιασμένε με αυτόματο σύστημα ώστε να μην διέρχονται ταυτόχρονα από την μονή σιδηροτροχιά. Σύμφωνα με του Γερμανού αξιωματούχου, λόγω τη μορφολογίας τη περιοχή, τα πολλά δέντρα και τη στροφή, οι οδηγοί των αμαξοστοιχείων είχαν αναπτύξει πλήρη ταχύτητα και δεν είχαν ορατότητα του άλλου σειρμού μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο συνέπεια ήταν να συγκρουστούν με σφοδρότητα και η μία αμαξοστοιχεία κυριολεκτικά να καρφωθεί στην άλλη.